Για όλες τις περιοχές της χώρας μας όμως συζητούσαμε ότι υπάρχουν δύο περιοχές στη χώρα μας οι οποίες είναι COVID-free και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να τους συναντήσουμε. Παρά τα αυτά όμως, γνωρίζαμε για την Αμοργό, γνωρίζαμε όμως για το νησί των Κυκλάδων, το οποίο είχε εντυπωσιάσει, εντυπωσιάζει όμως κι άλλο ένα νησί, η Θάσος, η οποία παρότι υπάγεται στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, ξέρουμε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι στο κόκκινο, δεν έχει κρούσματα. Επίσης, να πούμε καλό μεσημέρι και να καλησπορήσουμε στην παρέα μας και τον Δήμαρχο Θάσου, τον κύριο Λευτέρη Κυριακίδη. Κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ. Κυρία Μαλέσκου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στη συντροφιά μας. Θέλουμε να ξεκινήσουμε αρχικά από το δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κρούσματα. Είναι εντυπωσιακό το πόσο αυστηρά προφανώς έχουν τηρηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα μέτρα στις περιοχές σας, για να φτάσουμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε για κάτι τόσο αισιόδοξο. Έτσι είναι. Θέλω όμως να δώσω το λόγο και στον κύριο Κυριακίδη. Τώρα, η Θάσος που είναι τόσο κοντά, που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, που βλέπουμε ότι καλπάζει ο κορονοϊός και ακούμε όλο αυτό το διάστημα τα πολλαπλά κρούσματα. Πώς έχει καταφέρει μια τόσο μεγάλη επιτυχία, κύριε Δήμαρχε? Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη Αμοργό. Και είναι αλήθεια ότι καταφέραμε με την τήρηση των μέτρων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και λόγω της στενής και αγαστής συνεργασίας που είχαμε όλοι οι φορείς, ο Δήμος, το Νοσοκομείο της Καβάλας, το Κέντρο Υγείας, το Λιμεναρχείο, η Αστυνομία, ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό όλο το δεδομένο είχε σε αποτέλεσμα η Θάσος μέχρι και προχτές να είναι στην κίτρινη ζώνη ή στην πρώτη κατηγορία αντίστοιχα. Το βασικότερο όμως ήταν η τήρηση των μέτρων από όλους. Στέλνουμε από την Θάσος ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι μπορούμε να παλέψουμε τον κορονοϊό. Ο άνθρωπος όταν θέλει μπορεί και ειδικότερα οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρακτικά, κύριε Κυριακίδη, αν μπορούσαμε έτσι να το βάλουμε έτσι μέσα στην ημέρα, φορούσαν όλοι οι πολίτες μάσκες, τηρούσαν τις αποστάσεις, δεν υπήρξε συνωστισμός, γιατί ξέρετε τα μέτρα τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά πολλές φορές η εφαρμογή τους είναι αυτή. Μάλλον η εφαρμογή τους είναι αυτή που μας βγάζει από τη δύσκολη θέση. Και πόσο μάλλον σε εσάς κιόλας, κύριε Κυριακίδη, που δεν είχατε και κρούσματα. Δηλαδή θα μπορούσαν ο κόσμος να είναι και λίγο πιο ελεύθερος. Ναι. Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειοψηφία και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες τηρούσαν τα μέτρα. Αυτό αποδεικνύει το αποτέλεσμα. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, πιθανότητα να υπήρχαν ίσως και κάποιοι οι οποίοι δεν τα τηρούσαν επακριβώς. Αλλά το αποτέλεσμα νομίζω αποδεικνύει ότι η τήρηση των μέτρων και η στενή συνεργασία των φορέων είχε ως τελικό συμπέρασμα το να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση ως νησί. Και ένα νησί το οποίο αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα της Θάσου. Έχουμε ένα πληθυσμό μόνιμο περίπου της τάξης των 14.000 κατοίκων. Και με μία σχεδόν... Ναι, βέβαια, είμαστε μεγαλύτερο νησί από την Αμοργό. Και με μία ακτοπλοϊκή σύνδεση συνεχή. Ναι. Δηλαδή και σήμερα που μιλάμε έχουμε περίπου 14 με 15, 16 ίσως δρομολόγια την ημέρα που μας συνδέουν με την υπηρετική χώρα. Αυτό σας προβληματίζει, κύριε Δήμαρχε, και με το γεγονός ότι πολλοί κόσμος ίσως να επιλέξει να επιστρέψει στη μόνιμη κατοικία, άρα να υπάρχει και μια μετακίνηση μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που συζητάμε? Φυσικά μας προβληματίζει, όπως μας προβλημάτιζε φυσικά και τον Μάρτιο. Αλλά νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι όταν τηρούμε τα μέτρα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Από την πλευρά της Θάσου υπάρχει αντίστοιχη μέρημνα ιατρική? Εμείς έχουμε ένα καλά οργανωμένο κέντρο υγείας. Έχουμε και την τύχη της συνεχούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Καβάλα, όπου το νοσοκομείο της Καβάλας είναι πλέον νοσοκομείο αναφοράς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα αυστηρά και συνεχώς, για να μην έχουμε αποτελέσματα και περιστατικά που δεν θέλουν. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, και θα ήθελα μία ευχή προς όλο τον κόσμο που μας ακούει, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Από την όμορφη Θάσου ευχόμαστε υγεία, υπομονή και ψυχραιμία. Ευχαριστούμε πολύ.